Γεια σε όλες και όλες, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο της καινούργιας σειράς που ξεκίνησα στο κανάλι, η οποία θα σχετίζεται με το skincare κομμάτι και σήμερα θα μιλήσουμε για τα προϊόντα της The Ordinary. Βλέπετε το σκηνικό λίγο διαφορετικό, βαρέθηκα το καθρέφτη που είχα πίσω μου και είπα να αλλάξω λίγο το πίσω μέρος και να μεταφερθώ σε άλλη πλευρά του δωματίου. Έχω καθίσει μπροστά από το γραφείο μου, σίγουρα θα ξαναλλάξω το σκηνικό μου και αυτό δεν είναι το τελικό, είναι κάτι προσωρινό. Όπως σας είπα, σήμερα θα μιλήσουμε για τα προϊόντα της The Ordinary. Εδώ και μισό χρόνο χρησιμοποιώ προϊόντα από αυτή την εταιρεία και δεν σας έχω κάνει κάποια αναφορά παρά μόνο σε κάποια βίντεο αγαπημένων, γιατί δεν ήμουν 100% σίγουρη για όλα τα προϊόντα που είχα δοκιμάσει. Τα skincare προϊόντα θέλουν πολύ χρόνο για να δράσουν. Πραγματικά εκνευρίζομαι με βίντεο στα οποία οι κοπέλες δείχνουν προϊόντα skincare χωρίς να τα έχουν δοκιμάσει. Δεν μπορείς να δείχνεις προϊόντα skincare αν δεν έχει περάσει αρκετός καιρός. Βλέπω σε βίντεο αγαπημένων προϊόντα περιποίησης προσώπου γεμάτα. Πώς γίνεται ένα προϊόν να είναι αγαπημένο όταν καν δεν το έχεις δοκιμάσει? Αυτό πραγματικά δεν θα το δείτε ποτέ στο δικό μου κανάλι. Οπότε βάζω μια φωτογραφία με προϊόντα της The Ordinary στο Instagram. Πάντα δέχομαι μηνύματα για αυτά τα προϊόντα. Αποφάσισα να σας κάνω αυτό το βίντεο αφού έχει περάσει αρκετός καιρός, γιατί πραγματικά τώρα βλέπω αν αυτά τα προϊόντα δουλεύουν ή όχι. Οπότε επειδή έχω κάνει τεράστια εισαγωγή, πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Αρχικά θα ήθελα να πω δύο λόγια για την εταιρεία The Ordinary. Είναι μια εταιρεία η οποία παράγει skincare προϊόντα και βρίσκεται κάτω από την εταιρεία DCM. Το τελευταίο διάστημα άρχισε να φτιάχνει foundations και primers. Έχω δοκιμάσει και από αυτές τις κατηγορίες, θα τα δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Αυτό που έχει κάνει την εταιρεία The Ordinary να ξεχωρίσει και να πάρει αρκετά βραβεία ως η εταιρεία της χρονιάς είναι ότι έχει απομονώσει τα πολύ δραστικά συστατικά που συναντάμε εδώ και χρόνια σε διάφορες skincare εταιρείες σε πολύ απλές συσκευασίες. Με άλλα λόγια, έχει πάρει διάφορα μπουκαλάκια πολύ απλά, τα οποία ρίχνουν και το κόστος της παραγωγής και έχει βάλει μέσα πολύ δραστικά συστατικά με αποτέλεσμα τα προϊόντα της να είναι πάρα πολύ δραστικά και να λειτουργούν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι λειτουργούν τα υπόλοιπα skincare προϊόντα που γενικά κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι πολύ οικονομική εταιρεία, τα προϊόντα της κοστίζουν κάτω από 15 ευρώ. Ό,τι θα σας δείξω σήμερα είναι κάτω από 15 ευρώ. Θα σας έχω εννοείται στο κουτί των πληροφοριών όλα τα προϊόντα που θα σας δείξω και είναι τα προϊόντα που έχω δοκιμάσει. Μπορείτε να πάτε να ρίξετε μια ματιά και στο site της εταιρείας, όπου θα δείτε εκεί και άλλα προϊόντα τα οποία δεν έχω δοκιμάσει εγώ. Εγώ έχω λιπαρό ακνεϊκό δέρμα. Τα προϊόντα αυτά έχουν βοηθήσει πολύ την δική μου επιδερμίδα, η οποία είναι μια επιδερμίδα που, όπως ξέρετε, έχει το πρόβλημα της ακμής εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν πήρα αυτά τα προϊόντα, να πω την αλήθεια, δεν είχα ρωτήσει τον δερματολόγο μου. Το έψαξα πάρα πολύ γιατί τα προϊόντα αυτά έχουν την ονομασία του συστατικού τους. Με αποτέλεσμα να μην ξέρεις τι ακριβώς κάνει το κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα. Βέβαια στο site υπάρχει αναλυτική περιγραφή, αλλά πάλι όταν έχεις ένα δέρμα δύσκολο και περίεργο, υπάρχει μια δυσκολία στο να διαλέξεις τι ακριβώς ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Διάβασα πάρα πολύ και για την εταιρεία The Ordinary, αλλά και γενικότερα για τα συστατικά αυτά, μέχρι να αποφασίσω τι τελικά κάνει στη δική μου επιδερμίδα. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν είναι θεραπεία για την ακμή. Τα συστατικά που έχω διαλέξει εγώ, μου είπε η δερματολόγος μου ότι κατά καιρούς τα έχω πάρει σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες στις κρέμες που μου έχει συνταγογραφήσει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν έχετε κάποιο πρόβλημα με ακμή, θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιο δερματολόγο για το αν θα πρέπει να πάρετε κάποια από αυτά τα προϊόντα. Εγώ τα χρησιμοποιώ συνδυαστικά με κρέμες οι οποίες τοποθετούνται τοπικά πάνω στην ακμή. Δεν κάνω πολύ βαριές θεραπείες, όπως ξέρετε. Χρησιμοποιώ πολύ απλές κρέμες οι οποίες δεν χρειάζονται για συνταγογράφηση. Θα σας το πω ξεκάθαρα, χρησιμοποιώ την Epiduo, την A-Roll και την Eribenz. Δεν θέλω να πω να πάρετε κάτι από αυτά χωρίς να ρωτήσετε κάποιον ειδικό. Απλά το λέω γιατί χρησιμοποιώ αυτές τις κρέμες συνδυαστικά με αυτά τα προϊόντα τους τελευταίους 6 μήνες. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας δείξω είναι το πιο βασικό σέρουμ. Αυτό που χρησιμοποιώ πρωί-βράδυ, ασταμάτητα από τότε που το πήρα, είναι το Hyaluronic Acid 2% συν β5. Είναι ένα ενυδατικό σέρουμ το οποίο είναι oil free, δεν έχει καθόλου λιπαρή σύσταση, αποθηκεύει 1000 φορές το βάρος του σε νερό. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Έχει κάνει τη δική μου επιδερμίδα, που είναι πολύ θαμπή, ζωντανή και σφριγγυλή. Είναι
τέλειο, δεν επηρεάζει καθόλου τη βάση του μακιγιάζ. Πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη που έχω δοκιμάσει αυτό το προϊόν από αυτή την εταιρεία και το έχω συμπεριλάβει στη ρουτίνα περιποίησής μου σε καθημερινή βάση πρωί και βράδυ. Είμαι ήδη στην τρίτη συσκευασία και έχω και μία κλειστή σε περίπτωση που μου τελειώσει αυτή. Είναι ένα προϊόν το οποίο συνδυάζει συγκέντρωση 2% για ενυδάτωση πολλών βάσεων και όλο αυτό υποστηρίζεται με την προσθήκη β5 που κάνει ανάπλαση στην επιδερμίδα. Είναι εξαιρετικό, το συστήνω σε όλες τις επιδερμίδες. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν το οποίο σας το έδειξα και στο βίντεο αγαπημένων, είναι το Niacinamide 10% συν Zinc 1%. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι oil free και alcohol free, έχει νερό, το pH του είναι 5,5 με 6, είναι silicon free και vegan. Αυτό το προϊόν γράφει μέσα στο site της The Ordinary ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με βενζόλ και με θεραπείες για την ακμή. Εμένα δεν με βοήθησε καθόλου, δεν νομίζω ότι μου μείωσε τα σπυράκια. Δεν από τα προϊόντα τα οποία εφαρμόζεις τοπικά πάνω στην επιδερμίδα σου και αυτά συρρυκνώνουν το σπυράκι. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες κρέμες, αλλά να σας πω την αλήθεια, οι κρέμες οι υπόλοιπες που χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά για την ακμή έχουν zinc και συστατικά τα οποία είναι πολύ πιο ισχυρά από αυτό εδώ το προϊόν, οπότε δεν νομίζω ότι με βοήθησε καθόλου ούτε με τη λιπαρότητα ούτε με τα σπυράκια. Δυστυχώς έχω και μια κλειστή συσκευασία, θα το χρησιμοποιήσω μόνο και μόνο έτσι για να πω ότι χρησιμοποιώ κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό εδώ το προϊόν κάνει δουλειά, τουλάχιστον στη δική μου επιδερμίδα δεν έκανε δουλειά. Τώρα θα περάσω σε ένα προϊόν που αγαπώ γιατί δουλεύει 100% σε δική μου επιδερμίδα. Είναι το Alpha Arbutin 2% Sin Hyaluronic Acid. Αυτό το προϊόν περιέχει νερό και έχει pH περίπου 4,9. Δεν είναι oil free, παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου λιπαρό. Είναι vegan, είναι silicon free, gluten free και cruelty free. Υπόσχεται ότι μειώνει τα σημάδια της ακμής. Και πραγματικά αυτό που υπόσχεται το κάνει. Το 1% του υλουρονικού οξέως που περιέχει βοηθάει στην γρηγορότερη ανάπλαση αλλά και στην ενυδάτωση της επιδερμίδας. Δηλαδή, μειώνει τα σημάδια της ακμής χωρίς να ξηραίνει την περιοχή. Τι να σας πω, τα σημάδια της ακμής μου φεύγουν μετά από ένα χρόνο. Με αυτά τα προϊόντα, μέσα σε 4 μήνες το σημάδι έχει εξαφανιστεί. Είχα ένα σημάδι σε αυτό εδώ το σημείο. Αν πάτε σε περσινά μου βίντεο και δείτε κάποιο tutorial, θα δείτε το σημάδι αυτό είναι αρκετά έντονο. Θα δείτε όμως σε μερικές μέρες και κάποια καινούργια tutorials που θα κάνω ή αν δείτε κάποια tutorials που έχουν ανέβει σχετικά πιο προσθέτω στο κανάλι, θα δείτε ότι το σημάδι αυτό εδώ έχει εξαφανιστεί. Είναι πραγματικά καταπληκτικό αυτό το προϊόν. Ξέρετε και ξέρω ότι τα σημάδια της ακμής δεν φεύγουν εύκολα, για να φύγουν θέλουν λέιζερ. Όσο είναι κόκκινο όμως δουλεύονται, με αυτό το προϊόν φεύγουν πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα έφευγαν αν δεν το έβαζα. Yes. Θα περάσω τώρα στο Argyle Line Solution 10% που είναι ένα σέρουμ για τις πρώτες λεπτές γραμμές της περιοχής των ματιών αλλά και τις λεπτές γραμμές που εμφανίζονται εδώ στο μέτωπο. Αυτό το σέρουμ δεν έχει μέσα τίποτα, είναι water free, oil free, silicon, nut, gluten και cruelty free αλλά και vegan. Δεν έχει κάνει τόσο καλή δουλειά όσο εγώ θα ήθελα. Βέβαια το χρησιμοποιώ σε πολύ μικρή ποσότητα γιατί είναι πάρα πολύ λεπτόρευστη η σύστασή του, είναι σχεδόν σαν νερό, χρειάζομαι μόνο μια μικρή σταγόνα για να απλώσω στην περιοχή των ματιών μου αλλά και για να βάλω εδώ στο μέτωπο. Δεν ξέρω αν μου αρέσει, δεν ξέρω αν δουλεύει, δεν έχω δει 100% αποτελέσματα. Νομίζω ότι δεν κάνει και τεράστια δουλειά. Βέβαια, εγώ δεν έχω και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με λεπτές γραμμές. Τώρα έχω αρχίσει να εμφανίζονται κάποιες μικρές λεπτές γραμμές στην περιοχή των ματιών. Αλλά νομίζω ότι η κρέμα ματιών μου αρκεί. Παρ' όλα αυτά, το χρησιμοποιώ. Αρχικά το χρησιμοποιούσα πολύ συστηματικά πρωί-βράδυ. Πλέον το χρησιμοποιώ, να σας πω την αλήθεια, όποτε θυμηθώ. Τώρα θα περάσω σε ένα προϊόν που είναι από το καινούργιο της The Ordinary. Είναι το WIC 134 0,1%. Πρόκειται για μια ισχυρή αντιοξειδωτική φόρμουλα, η οποία είναι water free και έχει κύριο συστατικό την προπανοδιόλη. Αυτό το σέρουμ το χρησιμοποιώ τους τελευταίους 2,5 μήνες περίπου. Είναι ένα σέρουμ το οποίο τοποθετείται μετά τα water serums, δηλαδή μετά τα serums που περιέχουν νερό, αλλά πριν από τα λάδια και τις πιο βαριές κρέμες. Μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα προϊόντα, έτσι ώστε να τους αυξήσει την αντιοξειδωτική τους δράση. Αρχικά το χρησιμοποίησα σε μεγάλη ποσότητα και έγινε το δέρμα μου πάρα πολύ λιπαρό.
Αργότερα κατάλαβα ότι πρέπει να χρησιμοποιώ πολύ μικρή ποσότητα και κάποιες φορές το αναμειγνύω με τα υπόλοιπα σέρουμς που βάζω στο πρόσωπό μου, γιατί παιδιά, η σύστασή του είναι αρκετά λιπαρή, όπως βλέπετε είναι σχεδόν λάδι και είναι πραγματικά πολύ ισχυρό. Όταν το τοποθέτησα σκέτο, την πρώτη ώρα κιόλας είχα εμφανίσει πάρα πολύ λιπαρότητα, πήγα και πλήθηκα κατευθείαν γιατί φοβήθηκα ότι θα εμφανίσω και σπυράκια, αλλά όταν το χρησιμοποιώ συνδυαστικά με μία κρέμα που πάνω, το δέρμα μου γίνεται καταπληκτικό. Νιώθω μερικές φορές μικρά τσιμπήματα και αυτό γιατί πραγματικά τονώνει την επιδερμίδα μου και την ξυπνάει, την κάνει να είναι πιο ζωντανή. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα πολύ ψάξει όταν το αγόρασα. Διάβασα κάποια πράγματα που είδα στο site της The Ordinary, εντυπωσιάστηκα και αμέσως το έβαλα στην παραγγελία μου. Θα σας πω λίγο τι γράφει μέσα στο site. Το στοιχείο OI134 είναι ένα σπάνιο αυτοαναγεννητικό μόριο που καθαρίζει τις ελεύθερες ρίζες του υπεροξιδίου, εξαλείφει το υπεροξιδίο του υδρογόνου, μετατρέπει τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου σε νερό και οξυγόνο. Λίγα προϊόντα γενικότερα στην αγορά έχουν τόσο αντιοξυδοτικές δράσεις και αυτό είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο έχει τόσο υψηλό ποσοστό. Κανένα άλλο προϊόν δεν έχει τόσο υψηλό ποσοστό. Επίσης δεν περιέχει νερό γιατί το νερό μειώνει όλες αυτές τις αντιοξυδοτικές δράσεις. Θα συνεχίσω με τα ρετινοειδή που έχω χρησιμοποιήσει από The Ordinary. Η ρετινόλη είναι ένα γνωστό αντιγυραντικό συστατικό, το οποίο όμως κάνει πολύ καλή δουλειά με τα σπυράκια αλλά και τα σημάδια που αφήνει η ακμή. Ήθελα οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσω προϊόντα με ρετινόλη από το The Ordinary και έχω χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικά. Το ένα μου άρεσε πάρα πολύ, το άλλο δεν μου άρεσε καθόλου. Θα ξεκινήσω με αυτό που μου άρεσε και είναι το Advanced Retinoid 2%. Πρόκειται για ένα σέρουμ το οποίο έχει pH 5 με 6, περιέχει νερό, είναι όμως oil free, gluten free, cruelty free, soya free, nut free και vegan. Τοποθετείται μετά από τα water serums και πριν από τις πιο βαριές κρέμες. Το συγκεκριμένο προϊόν μου θυμίζει πάρα πολύ την Nairol, δείτε λίγο μέχρι και το χρώμα θυμίζει την Nairol, δηλαδή τη γνωστή κρέμα τρετενοήνης. Γράφει μέσα στο site της The Ordinary ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με κάποιο άλλο προϊόν θεραπείας. Συνδυάζει δύο μορφές δραστικών ρετινοειδών, ενδείκνεται να χρησιμοποιείται το βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί. Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί αντιλιακή, όπως ακριβώς και στο Alpha Beauty 2%, το οποίο ξέχασα να σας το αναφέρω προηγουμένως. Βρίσκεται και αυτό σε ένα UV Protective Packaging και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει κάνει την επιδερμίδα μου τελείως διαφορετική. Η επιδερμίδα μου είναι πολύ πιο λία, πολύ πιο ζωντανή, αλλά δεν το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ, το χρησιμοποιώ 3 φορές την εβδομάδα γιατί παρατήρησα ότι εμφανίζω λιπαρότητα στο T-zone σε περίπτωση που το χρησιμοποιήσω σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό το προϊόν ή αν φταίει κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά φοβάμαι να το χρησιμοποιήσω παραπάνω από 3 φορές την εβδομάδα γιατί φοβάμαι μην κάνω κάτι το οποίο θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο δέρμα μου. Πάμε τώρα στο άλλο προϊόν με ρετινόλη, το οποίο είναι το Granactive Retinoid 5% in Squalane. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το προϊόν, όπως βλέπετε το έχω ακόμα μέσα στο κουτάκι γιατί δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου. Το χρησιμοποίησα 2 φορές και το δέρμα μου έγινε χάλια. Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι χρησιμοποίησα πολύ μεγάλη ποσότητα. Μπορεί όταν μου τελειώσει το Advanced Retinoid 2% να το χρησιμοποιήσω ξανά, αλλά βάζοντας πολύ μικρή ποσότητα τα μοναριστά στα δάχτυλά μου και απλώνοντας όλο το πρόσωπό μου. Και αυτό γιατί, παιδιά, εμφανίζει τρομερή λιπαρότητα. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν είναι oil free, είναι λάδι καθαρά. Δείτε το λίγο πόσο λιπαρό φαίνεται. Και αυτό είναι σε UV protective packaging, αλλά είναι water free. Έχει πιο ισχυρά συστατικά από το retinoid 2%. Και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται με αντιλιακή. Δεν επιτρέπεται σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης και θυλασμού. Όπως σας είπα, δεν μου έχει αρέσει και πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Θα περάσω τώρα σε προϊόντα απολέπησης και τα δύο που θα σας δείξω τα έχω αγαπήσει γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά με τη λιπαρότητα, με τα σημάδια ακμής αλλά και με τα ενεργά σπυράκια. Πραγματικά δεν έχω ξανασυναντήσει κανένα προϊόν που να κάνει τη δουλειά που κάνουν αυτά τα δύο που θα σας δείξω. Είναι για μένα top of the top.
Το πρώτο είναι το Lactic Acid 10% Senior Hyaluronic Acid 2%. Είναι ένα ήπιο απολεπιστικό σέρουμ, το οποίο έχει πολύ χαμηλό pH, 3,6 με 3,8. Περιέχει νερό, είναι alcohol free, silicone free, nut free, cruelty free και vegan. Παρ' όλα αυτά δεν είναι oil free, αλλά δεν είναι και καθόλου λιπαρή η σύστασή του. Αυτό που περιέχει το συγκεκριμένο απολεπιστικό σέρουμ, το οποίο δουλεύει τέλεια στη δική μου επιδερμίδα, είναι το πιπέρι Τασμανίας, το οποίο μειώνει τα σημάδια φλεγμονής, αλλά και τις ευαισθησίες που προκαλεί η ήπια απολέπιση στο δέρμα. Γι' αυτό το λόγο δεν εμφανίζονται και κοκκινίλες. Το λακτικό οξύ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ευαίσθητα, ξεφλουδισμένα ή υποβαθμισμένα δέρματα και πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται μαντιλιακό δείκτη, όπως και τα περισσότερα προϊόντα της The Ordinary. Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδυαστεί και με προϊόντα που περιέχουν μέσα γλυκολικό και καλό θα είναι να χρησιμοποιείται κάθε βράδυ. Εγώ το χρησιμοποιώ βράδυ παραβράδυ. Το ένα βράδυ χρησιμοποιώ αυτό και το άλλο βράδυ χρησιμοποιώ την ρετινόλη. Υπάρχει γενικότερα η αίσθηση ότι δεν κάνει να χρησιμοποιείτε η ρετινόλη μαζί με το λακτικό οξύ. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, και τα χρησιμοποίησα αυτά τα δύο προϊόντα μαζί. Δεν έπαθα κάτι. Αργότερα διάβασα σε κάποιες άλλες δημοσιεύσεις ότι αυτό είναι ένας μύθος και ότι γενικότερα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο προϊόντα μαζί. Το δικό μου δέρμα όμως, όπως σας είπα, είναι και λίγο σκληροπυρηνικό. Καλό θα είναι να μην χρησιμοποιείτε αυτά τα δύο προϊόντα μαζί, να μην χρησιμοποιείτε γενικότερα λακτικό οξύ με ρετινόλη. Αυτό κάνω και εγώ πλέον. Το επόμενο προϊόν το έχω ερωτευτεί, το έχω αγαπήσει. Για μένα που έχω λιπαρό δέρμα, είναι το καλύτερο skincare προϊόν που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου και όπως ξέρετε δεν έχω δοκιμάσει και λίγα. Πρόκειται για το Alpha Hydroxylaxid 30% συν Vita Hydroxylaxid 2% Peeling Solution με pH 3,7, το γνωστό σε όλους γλυκολικό. Το συγκεκριμένο είναι μία μάσκα απολεπιστική, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο κόκκινο χρώμα. Η σύστασή του είναι αρκετά πυκνή, όπως βλέπετε. Το απλώνεις στο πρόσωπό σου και το αφήνεις για 10 λεπτά. Νιώθεις μικρά τσιμπήματα και νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή που νιώθεις τα τσιμπήματα, εκείνη τη στιγμή γίνεται η απολέπιση. Το αφαιρείς και το πρόσωπο είναι υπέροχο. Την πρώτη φορά που το έκανα ένιωσα, παιδιά, λες και είχα κάνει δερμαπόξηση, τόσο καθαρό ήταν το δέρμα μου. Συνήθως το χρησιμοποιώ πρωί μετά την ρουτίνα περιποίησης μου, αφού πλένω το πρόσωπό μου σε καθαρό πρόσωπο, κάνω αυτή τη μάσκα και μετά βάζω τα υπόλοιπα προϊόντα της πρωινής μου ρουτίνας. Είναι ένα δυνατό προϊόν που περιέχει ελεύθερα οξέα υψηλής περιεκτικότητας, περιέχει επίσης πιπέρι Τασμανίας και νερό. Είναι nut και oil free, silicone free, gluten free, soya free και cruelty free. Έχει κάνει την επιδερμίδα μου τελείως διαφορετική. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ρύθμιση της λιπαρότητας αλλά και στα ενεργά σπυράκια. Επίσης βελτιώνει πάρα πολύ τις λεπτές γραμμές γιατί απομακρύνει όλα τα νεκρά κύτταρα αλλά και την ξηρότητα που μπορεί να έχει η επιδερμίδα. Δηλαδή αν έχετε ξηρότητα και το δέρμα σας δεν είναι ερεθισμένο, τότε αυτό το προϊόν κάνει θαύματα. Ήμουν σε αυτό το σημείο αρκετά ξηρή λόγω της τοπικής κρέμας που χρησιμοποιούσα και μόλις έκανα για πρώτη φορά αυτό εδώ το προϊόν, εκτός το ότι ένιωσα λες και έχω κάνει δερμαπόξηση, όλη εδώ η ξηρότητα, παιδιά, είχε εξαφανιστεί. Είναι εξαιρετικό προϊόν και κάνει πάρα πολύ καλό στα λιπαρά δέρματα. Πάμε τώρα στα foundation. Έχω δοκιμάσει και το coverage και το serum foundation. Θα ξεκινήσω με το coverage foundation που υπόσχεται ένα matte και λίγο αποτέλεσμα. Έχει πολύ έντονο pigmentation. Η επκάλυψη του είναι πραγματικά πολύ καλή και μου αρέσει το γεγονός ότι δεν κάνει το δέρμα παστωμένο. Έχω πάρει την απόχρωση 1-0 Neutral with Silver Highlights και επειδή ήταν πάρα πολύ λευκή για τη δική μου επιδερμίδα, αργότερα παρήγγειλα και την 2 Yellow Undertones with Gold Highlights. Δείτε λίγο τι γίνεται, η The Ordinary βγάζει 21 διαφορετικές αποχρώσεις και πραγματικά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να διαλέξω τη σωστή απόχρωση για το δικό μου δέρμα. Αυτές οι δύο πάλι δεν είναι 100% η δική μου απόχρωση. Ίσως θα πρέπει να αγοράσω κι άλλο ένα foundation σε πιο σκούρη απόχρωση, έτσι ώστε να τα αναμειγνύω και τα τρία μαζί για να πετύχω το δικό μου τόνο. Αυτό ήταν ένα αρνητικό σε αυτά τα foundation. Το θετικό είναι ότι η διάρκειά τους είναι καταπληκτική, κοστίζει μόνο 7 ευρώ και θα σας έλεγα ότι η ποιότητά του είναι πραγματικά σαν να φοράς ένα high-end foundation.
Το συγκεκριμένο foundation περιέχει σιλικόνη και μου άρεσαν γενικά εμένα τα foundations που έχουν σιλικόνη γιατί στεκόνται πάρα πολύ ωραία στη δική μου επιδερμίδα. Επίσης είναι oil free, nut free, vegan, gluten free, soya free και cruelty free. Περιέχει SPF 15, το οποίο όμως παιδιά δεν το παίρνει με πρόσθεση χημικού αντιλιακού δίκτυ, αλλά το παίρνει μέσω του διοξείδη του τιτανίου με φυσικούς τρόπους. Αυτό είναι κάτι το μοναδικό που συμβαίνει σε matte foundation. Γενικότερα, όπως λέει και μέσω site της The Ordinary, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις τη matte σύσταση με φυσική αντιλιακή προστασία. Πραγματικά είναι εξαιρετική η ποιότητα αυτού του foundation. Πάμε τώρα στο serum foundation, το οποίο έχει pH 6 με 8,25. Περιέχει νερό και σιλικόνη. Παρ' όλα αυτά είναι oil free, γι' αυτό το λόγο πιστεύω κάθεται τέλεια και στο δικό μου δέρμα. Μου αρέσει το γεγονός ότι είναι ένα dewy foundation, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου λιπαρό. Στέκεται υπέροχα στη δική μου επιδερμίδα. Και παρόλο που λέει στο site ότι η κάλυψη του είναι πολύ μέτρια και ότι είναι ελαφρύ foundation, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι καλύπτει τα πάντα, καλύπτει όλα τα σημάδια που έχω, όλες τις ατέλειες, όλα τα σπυράκια, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να είναι βαρύ. Είναι ένα καλυπτικό ελαφρύ foundation, δεν ξέρω πώς θα συνδυάζει αυτά τα δύο μαζί. Και εδώ υπάρχουν 21 διαφορετικές αποχρώσεις και εδώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω τη σωστή αποχρώση για μένα. Έχω πάρει την 1,2 light yellow undertones with gold highlights και δεν είναι ακριβώς το δικό μου χρώμα. Και αυτό το foundation έχει SPF, το οποίο το παίρνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το παίρνει και το coverage foundation. Αυτά τα foundation της The Ordinary είναι τόσο φθηνά και κάνουν τόσο καλή δουλειά. Πραγματικά τι να πω ρε παιδάκι μου, μπράβο τους. Μας έμειναν τώρα τα primers, για να τα βρω. Έχω δοκιμάσει το High Spritability Fluid Primer. Το δοκίμασα μόνο μία φορά σε ένα βίντεο που έχω γυρίσει, το οποίο μάλλον θα το δείτε πολύ σύντομα. Είναι ένα primer σε μορφή serum, δείτε το λίγο. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο primer. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι είναι ενυδατικό primer, αλλά την περιοχή εδώ των πόρων την έκανε πολύ blur και smooth, παιδάκι μου. Έκατσε το foundation από πάνω υπέροχα, το χρησιμοποίησα με το serum foundation και ο συνδυασμός ήταν, παιδιά, εκρηκτικός. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο λαμπερό και το δέρμα μου φαινόταν τόσο υπέροχο. Πραγματικά μακάρι να ήταν έτσι το δέρμα μου και στην πραγματικότητα. Είναι ένα καταπληκτικό serum, το συστήνω σε όλες τις επιδερμίδες γιατί, όπως σας είπα, μπορεί να είναι dewy, αλλά ταυτόχρονα κάνει blur την επιδερμίδα. Πολύ καλό. Και πάμε τώρα στο silicone primer, το οποίο δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Είναι ένα primer με σιλικόνη και νερό, το οποίο υπόσχεται matte αποτέλεσμα και μεγάλη διάρκεια. Θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω, σίγουρα θα το δούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Το ανοίγω όμως, θα το ανοίξω στο βίντεο που θα το δούμε μαζί. Από εδώ τελειώνουμε με τα προϊόντα της The Ordinary. Ήταν αρκετά, αυτά έχω δοκιμάσει εγώ από The Ordinary. Ξέρω ότι το βίντεο βγήκε μεγάλο γιατί νιώθω ότι μιλάω πάρα πολύ ώρα. Πιστεύω να σας βοήθησα με τα The Ordinary προϊόντα. Πρέπει να διαλέξετε τα προϊόντα που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες και να κάνετε το κοκτέιλ των προϊόντων τα οποία θα σταθούν στη δική σας επιδερμίδα. Όπως σας είπα, διάβασα αρκετά μέχρι να καταλήξω στα προϊόντα αυτά. Αν έχετε περίπου σαν το δικό μου δέρμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι από όλα αυτά, αλλά αν χρησιμοποιείτε κάτι συγκεκριμένο και κάτι ειδικό από δερματολόγο, μπορείτε να ρωτήσετε την δερματολόγο σας. Εγώ την είχα ρωτήσει και μου είπε ότι μπορώ να χρησιμοποιώ άφοβο όλα αυτά τα προϊόντα, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, τα συστατικά που έχω μέσα δεν είναι τόσο ισχυρά όσο τα συστατικά που έχω πάρει εγώ κατά καιρού σε διάφορες αγωγές. Τις περισσότερες φορές τα προϊόντα της The Ordinary τα έχω παραγγείλει από το official site. Κάθε φορά στο τέλος γράφει ότι η παραγγελία θα καθυστερήσει. Αλλά παρόλα αυτά τα προϊόντα έρχονται περίπου σε 2 εβδομάδες και δεν περνάνε τελωνίο. Παρόλα αυτά, αν θέλετε, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και σε άλλα ευρωπαϊκά site που υπάρχουν The Ordinary προϊόντα. Και αυτά είναι το Beauty Bay, το Asos και το Look Fantastic. Νομίζω όμως ότι σε αυτά τα site τα προϊόντα είναι λίγο πιο τσιμπημένα στη τιμή. Όχι πολύ μεγάλη διαφορά, διαφορά 1 με 2 ευρώ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και να κάνετε ένα like. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έκανα αυτό το βιντεάκι που τόσο πολύ μου ζητούσατε. Εμείς θα τα πούμε πολύ συντομωμένα καινούργιο βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας φιλώ!